Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, φαίνεται πως ολοκληρώθηκε η Λευκή Νύχτα στην Αλεξανδρούπολη, με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, Κώστα Χατζή Μιχαήλ, να αναφέρει χαρακτηριστικά πως 35.000 άνθρωποι, πολίτες της Αλεξανδρούπολης αλλά και επισκέπτες από διάφορους νομούς, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, προσφέροντας ένα κλίμα ζωντάνια στην πόλη. Εντάξει, είχαμε το μεγάλο φεστιβάλ της πόλης, μεγάλη γιορτή της πόλης, όπου σε μια έκταση μεγαλύτερη του ενός τετραγωνικού χιλιόμετρου, πεζοδρομημένη έκταση για την ακρίβεια κιόλας, για τη συγκεκριμένη νύχτα με εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας, καταφέραμε να προσελκύσουμε δεκάδες χιλιάδες κόσμου προκειμένου να συμμετέχουν σε ένα από τα 26 επίσημες συναυλίες, επίσημα stage τα οποία είχαμε και σε μια σειρά από άλλες ιδιωτικές εκδηλώσεις. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, ήταν η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης για τη συγκεκριμένη ημέρα, σε βαθμό που η κατανάλωση από ορισμένου να ορίζεται και ως καταναλωτικό αμμό, με παράζα αγορών από κάθε κατάστημα και βέβαια με πολύ σημαντικές πωλήσεις, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, όπως είναι εύλογο, στα καταστήματα καφέ και εστίασης. Και με αφορμή αυτού του τύπου, αυτή τη διοργάνωση, ουσιαστικά ξεκινάει ετησίως και η καμπάνια, όχι μόνο για το συγκεκριμένο φεστιβάλ, αλλά η καμπάνια την οποία κάνουμε στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, σε Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία, με την επωνυμία Visit Αλεξανδρούπολης. Πάντως, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου τόνισε ότι θα πρέπει να χαμηλώσει ο πύχης σε σχέση με την επισκεψιμότητα, αλλά στόχος φυσικά είναι να υπάρχει μικρή αύξηση τόσο των εκδηλώσεων όσο και των επισκεπτών στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει μια στρέβλωση αναφορικά με τη διενέργεια τέτοιων γιορτών, καθότι οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση ότι με αφορμή τη συγκεκριμένη τη διενέργεια τέτοιων διοργανώσεων έχουν την αίσθηση ότι θα φέρουν κόσμο στην περιοχή. Εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη αναφορικά με την διενέργεια της Λευκής Νύχτας, του φεστιβάλ πόλης της Αλεξανδρούπολης, όπως συνηθίζουμε καλύτερα να το λέμε, καθότι ουσιαστικά γίνεται προκειμένου να αυξήσουμε, να βελτιώσουμε το βαθμό ωφέλειας που έχουν οι υφιστάμενοι επισκέπτες και τουρίστες στη δική μας περιοχή. Απλά σας είπα ότι με βάση αυτό ουσιαστικά ξεκινά κάθε φορά, κάθε χρόνο και η καμπάνια η μεγάλη που κάνουμε αναφορικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικής ταυτότητας της πόλης. Δεν είμαστε ξενοδόχοι, είμαστε άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι του επιχειρήν και της οικονομίας και σε κάθε περίπτωση αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά είναι το branding και η προσέλκυση του κόσμου σε βάθος χρόνου, ώστε να έχουμε μεσοπρόθεσμα ή ακόμη και βραχυπρόθεσμα σημαντικά ωφέλη για την οικονομία της περιοχής. Αν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε τις πόλεις μας, θα πρέπει το φεστιβάλ να γίνεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, έτσι ώστε να δημιουργούνται, αν θέλετε, και οι προσδοκίες στο κοινό εκείνο το οποίο θέλει να συμμετέχει και να μην ουσιαστικά αφαιρούμε δυναμική από την πραγματική ημερομηνία του συγκεκριμένου φεστιβάλ, της συγκεκριμένης Λευκής Νύχτας. Έχω την αίσθηση ότι αν έχουμε δύο ημέρες σε διαφορετικές ημερομηνίες, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μην πάει καλά, και το να μην πάει καλά για τις επιχειρήσεις θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα μπορούσε να είναι αποδεκτό. Αλλά το να πληγώσει την πόλη, την ταυτότητά της, το κύρος της, νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο να μπούμε σε τέτοια διαδικασία και να έχουμε τέτοια πειράματα.